θέλω να πάω πολύ γρήγορα σε έναν μεγάλο κύριο του δημόσιου λόγου, τον οποίο καιρό έχουμε να ακούσουμε και δεν έχει και πολύ χρόνο σήμερα. Από ανηλυμένες υποχρεώσεις μας έκανε όμως το χατήρι, επειδή έχουμε πολύ καιρό και το έχετε ζητήσει. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ομότιμος στο Πάντιο. Είναι και ο πρώην Πριτανής του. Κυρίως όμως είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί σε αυτή τη μιζέρια να ανιχνεύσει διαφορετικά τα πράγματα, να τα δει αλλιώς. Και η αισιοδοξία και η δύναμη, λέει, είναι στους πολίτες. Είναι ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη, και στους ακροατές μας. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, περνάω πολύ γρήγορα σε κάτι που πολλοί ζητήσαν και τη δική σας άποψη. Είναι σε μία αναβαθμισμένη ποιοτικά πρόκληση απειλών η Τουρκία, σε ένα κλίμα που το έχετε περιγράψει κι εσείς, που παγκόσμια δεν είναι από τα καλύτερα, με ταυτόχρονη οικονομική κρίση, ακρίβεια και δεν ξέρω εγώ και τι άλλο, και σε ένα κλίμα που μέσα σε όλα αυτά στην Ελλάδα συζητάμε και για εκλογές. Κοιτάξτε, να συγκρατήσουμε αν θέλετε μέσα σε όλη αυτή την περιπτωσιολογία της ανάλυσης το εξής, ότι η Τουρκία με την τον τελευταίο καιρό ανάδειξη των πολεμικών ιαχών για την κατάληψη νησιών, για την αμφισβήτηση της κυριαρχίας, αυτό το οποίο κατά τη γνώμη μου απέβλεπε ήταν να αναγκάσει την Ελλάδα σε διαπραγματεύσεις για την κυριαρχία της. Θα ανταλλάξει δηλαδή και η παρέμβαση των δυνάμεων εκεί, νομίζω θα οδηγήσει τα ήρεμα νερά με δεσμευτική ατζέντα. Το θέμα είναι ότι στο πλαίσιο αυτό η θέση της Ελλάδας, που δεν έχει πλοηγό αν θέλετε στρατηγικής, είναι προφανές αυτό, διατυπώνει έναν αμυντικό λόγο σε ένα επίπεδο που έχει να κάνει με τις με το διεθνές δίκαιο, το οποίο όμως αυτή αποδέχεται καθημερινά να παραβιάζεται αντί να το υπερασπίζεται. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η θέση της είναι εκ των πραγμάτων δυσμενής. Θα διαπραγματευτεί δηλαδή σε ποιο βαθμό θα εκχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία. Αν θα ήθελε μια σοβαρή χώρα να διαπραγματευτεί από θέση ισχύως ή έστω ισότητας, το πρώτο που θα έκανε θα ήταν να επεκτείνει, το έχω πει εδώ και δεκαετίες, σε 12 μίλια που επιβάλλει το διεθνές δίκαιο τα χωρικά της ύδατα και να κηρύξει ΑΟΣ και μετά να καλέσει σε διαπραγματεύσεις την άλλη πλευρά για ζητήματα που δεν άπτονται της κυριαρχίας. Θα υπάρξει ένταση, θα παραβιάζει τα 12 μίλια, μα και τώρα παραβιάζει την εθνική κυριαρχία παντού, είναι διάτρητη και την υπερασπιζόμαστε με δηλώσεις και μόνο ή με προσφυγές, παράκλητες προσφυγές στη διεθνή κοινότητα. Βεβαίως η διεθνής κοινότητα είναι μια δύναμη εξίσου ισχυρή και ίσως και ισχυρότερη πολλές φορές από την οπλική δύναμη του συσχετισμού ισχύως. Όμως δεν είναι αυτή η λύση. Πρέπει να συνοδευτεί με αντίστοιχη βούληση και στρατηγική. Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά. Αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι αυτό που είναι αυτονόητο δικαίωμά μας δεν είναι κάτι που το παίρνουμε επειδή το βρήκαμε σήμερα το πρωί. Θα έπρεπε να το έχουμε ασκήσει ανεξάρτητα αν θα το παραβιάζει η Τουρκία. Γιατί ούτως ή άλλως σήμερα παραβιάζει χωρίς να το ασκούμε και φτάνει στα 6 μίλια. Ποια η διαφορά, λέτε? Δεν φτάνει μόνο στα 6 μίλια. Ναι, ναι, και παρακάτω. Σωστά. Και υπερπτήσεις κάνει, έχετε δίκιο εσείς. Εγώ το είπα σχηματικά. Το έχω πει πολλές φορές. Αυτό που γίνεται στο Αιγαίο με την πολεμική αεροπορία της Τουρκίας είναι κατά τη στοιχεία αυτό που θα γινόταν αν έβαζε μία μονάδα, ένα τάγμα μέσα στο ελληνικό έδαφος στον Εύρο, έφτανε μέχρι την Κομοτηνή, ίσως και παραπέρα, και μετά του επέστρεφε και τους ακολουθούσαμε και εμείς και λέγοντας ότι κάνουμε ανάσχεση. Δεν γίνεται να λες ότι υπερασπίζεσαι και στηρίζεσαι στο διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο αποδέχεσαι να το παραβιάζει ο άλλος, μάλιστα καταπατώντας, κάνοντας διάτρητη την εθνική σου κυριαρχία.
δεν μπορείς να πας σε διαπραγματεύσεις με αυτούς τους όρους. Και μάλιστα, εγώ θα υπογραμμίσω και κάτι άλλο, ότι ήδη το πλαίσιο των εκχωρήσεων, των παραχωρήσεων έχει διατυπωθεί από ελληνικής πλευράς. Πώς το λέτε αυτό? Προσέξτε, ο τρόπος του σερβιρίσματος είναι και το εύρος των παραχωρήσεων συζητείται. Θα σας πω γιατί. Η ΑΟΣ μεταξύ του νομού, όχι Λασιθίου, αλλά του νομού Ηρακλείου και της Κύπρου, δηλαδή στην περιοχή αυτή, δεν έχει χαραχθεί. Δεν ξέρουμε γιατί δεν έχει χαραχθεί. Γιατί αυτό θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Μαζί με τη θαλάσσια περιοχή του Καστελορίζου. Τα 12 μίλια δεν ξέρουμε ότι έχουν συζητηθεί στο πλαίσιο των διερευνητικών εντολών. Το έχουν πει αυτό το πράγμα. Και έχει επίσης καταγραφεί κατά καιρούς τι θα παραχωρήσει η Ελλάδα. Το ζήτημα είναι ότι απομένουν λεπτομέρειες. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να κρυφτούμε πίσω από τα δάχτυλά μας. Το γεγονός ότι ο ιδιωτικός οργανισμός που λέγεται ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ο διαρκής σύμβουλος όλων των κυβερνήσεων, όλων των αποχρώσεων, δείχνει πού πηγαίνει, διότι ο οδηγός αυτού του συμβιβασμού είναι αυτή η οργάνωση και οι φορείς της. Επομένως, γνωρίζουμε πού θα καθίσει, όπως λέγεται στην χαρτοπαικτική, η μπίλια. Γίνεται πολλής λόγος, ξέρετε, για τη Χάγη. Η Χάγη δεν θα ήταν κακή εάν η προσφυγή της είχε να κάνει με την αντιμαχία των δύο πλευρών, καταθέτοντας τις προτάσεις αλλά και διεκδικώντας. Εν προκειμένου, έχουμε δύο τρόπους να προσφύγουμε στη Χάγη. Η μία είναι να προσφύγουμε και να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο επιτάσσει το διεθνές δίκαιο. Και ο άλλος τρόπος είναι να πάμε προσυμφωνημένα. Και ας μην το φωνάζουμε. Και μέσα στη διαδικασία του δικαστηρίου να δείξουμε στους δικαστές πού και πόσα θέλουμε να εκχωρήσουμε. Άρα, όπως σωστά επισημαίνετε, είναι κρίσιμο, γιατί ακούμε πολλούς να λένε συνυποσχετικό, είναι κρίσιμο ο κόσμος να καταλάβει ότι αν φτιάξει ένα συνυποσχετικό, ό,τι βάλεις εκεί μέσα, αυτό θα δικάσει το δικαστήριο της Χάγης. Δεν θα δικάσει από το κεφάλι του. Όχι μόνο αυτό. Θα δικάσει επίσης σε μεγάλο βαθμό και με βάση αυτά τα οποία θα πούν οι αντίδικοι εκεί. Δηλαδή, αν η Ελλάδα πει δεν βαριέσαι, ας ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση και αυτήν θα υπερασπιστούμε ατύπως ή θα τους υποβάλουμε τη σκέψη σχετικά, γιατί οι δικαστές να μην αποφασίσουν αυτό? Επομένως, το τι και πόσα εν τέλει, αν θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, τι και πόσα θα εκχωρήσουμε, εξαρτάται από την βούληση που έχουμε και τη στρατηγική μας. Θέλουμε μία ισορροπία ασφαλείας, την οποία χάσαμε το 1922 και διαρκώς τροφοδοτούμε με ενδοτισμό την αντίληψη της Τουρκίας ότι μπορεί να τα πετύχει όλα όσα διεκδικεί από την Ελλάδα, ή θέλουμε και εν όψη του γεγονότος ότι έχει μια φιλοδοξία να γίνει περιφερειακή δύναμη, να διαμορφώσουμε τους όρους μιας αποτρεπτικής ισορροπίας που θα μας αφήσει ήσυχους και για το μέλλον, γιατί θα ξέρει ότι είμαστε διατεθειμένοι να την υπερασπιστούμε. Ξέρετε, πρέπει να πω το εξής που μου προκαλεί εντύπωση όταν βλέπω πώς διαπραγματεύονται και πώς διατυπώνουν το εθνικό αίτημα οι ελληνικές κυβερνήσεις. Το Αιγαίο και η Κύπρος είναι δύο κομβικά σημεία παγκόσμιας σημασίας. Η Κύπρος, διότι όποιος ελέγχει την Κύπρο έχει υπό τον έλεγχό του ουσιαστικά τη Μέση Ανατολή και κυρίως τη Μισή Μεσόγειο. Αν ελέγξει η Τουρκία την Κύπρο, θα ελέγξει και την Ελλάδα, διότι θα γίνει μια περίκλειστη λίμνη στην περιοχή που θα πρέπει να στοχάζεται με τους όρους της εσωστρέφειας η Ελλάδα πια. Αλλά αυτό δεν έχω δει κανέναν να το πουλάει σε εισαγωγικά
στις δυνάμεις που διαμορφώνουν το χάρτη στην περιοχή. Το ίδιο συμβαίνει με το Αιγαίο. Το Αιγαίο, ξέρετε, άρα τα 12 μίλια, έχει καταστατική σημασία, διότι είναι η άλλη πλευρά των στενών. Δεν υπάρχει στρατηγική σημασία των στενών που κατέχει η Τουρκία εάν το Αιγαίο ελέγχεται από άλλη δύναμη. Είναι κρίσιμη σημασία, επομένως, ποια θέση επιφυλάσσουμε για το Αιγαίο. Και αυτό ενδιαφέρει προεχόντως τις μεγάλες δυνάμεις. Άρα του πού ανήκει η Ελλάδα και τι μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώνει. Πιστεύω, κύριε Σαχίνη, ότι τα συμφέροντα της Ελλάδας είναι πολύ περισσότερο, εξ αποστάσεως πολύ περισσότερο συμβατά με εκείνα των δυνάμεων που διαμορφώνουν το γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής, από ό,τι της Τουρκίας και οποιασδήποτε άλλης χώρας. Κρίσιμη ερώτηση εδώ, κύριε καθηγητά. Υπό αυτή την έννοια, οι μεγάλοι παίκτες ισχύως θα θέλαν να δουν μια Τουρκία, είναι ένα λογικοφανές ερώτημα και αναπτύστηκε στην εσωτερική ατζέντα, μια Τουρκία παντοδύναμη, στενά, Αιγαίο, Κύπρο, θα την αφήναν? Μα ακριβώς αυτό, σε αυτό ήθελα να καταλήξω και το έχω πει πολλές φορές, κύριε Σαχίνη. Η Ελλάδα μπορεί να παίξει το ρόλο του αναχώματος σε αυτή την ηγεμονική βούληση της Τουρκίας που δεν την θέλει κανείς στην περιοχή. Αλλά ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα, αλλά κυρίως ούτε η Δύση. Αλλά αν δεν το κάνει, λέτε, τι θα κάνουν οι άλλοι, Εάν η Ελλάδα θελήσει να επεξεργαστεί στρατηγικές σε αυτή τη βάση που σας περιέγραψα, θα έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι δεν θα υπάρχει κανείς που να θέλει και θα χρησιμοποιηθεί επίσης η Ελλάδα ως ανάχωμα και άρα θα έχει τις προϋποθέσεις να ζήσει ελεύθερη, διότι εδώ διακυβεύεται το μέλλον της. Διακυβεύεται δηλαδή αυτή τη στιγμή ανάλογα με το πώς θα ρυθμιστούν οι σχέσεις που είναι σε εκκρεμότητα με την Τουρκία, από το αν θα μείνει όχι Φινλανδία κατά το παρελθόν, όπως έλεγα τη δεκαετία του, στις αρχές της δεκαετίας του 80, αλλά εάν θα μεταβληθεί σε Ήμια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν θα μας σώσει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα χέρια της Τουρκίας εάν εμείς παραιτηθούμε. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα που το βλέπουμε να αναπτύσσεται με τους όρους της πελατειακής σχέσης και των επιδομάτων ακόμη. Για να μπορούμε να παίξουμε αυτόν τον ρόλο, πρέπει να επεξεργαστούμε στρατηγικές, αλλά πρέπει να έχουμε και μια ισχυρή Ελλάδα. Ισχυρή Ελλάδα συνεπάγεται ισχυρή οικονομία, παραγωγική οικονομία και όχι επιδόματα. Χρειάζεται πανεπιστήμια που δεν είναι προεκτάσεις της πιο εσχρής κομματοκρατίας, αλλά που θα παράγει γνώση και τεχνογνωσία. Χρειάζεται επομένως να ακολουθήσουμε πολιτικές που θα μεταφέρουν την Ελλάδα στο μέλλον και θα πάψει να είναι η Ελλάδα της δυστυχίας, της κομματοκρατίας και της πελατειακής αποδόμησης. Κύριε καθηγητά, επειδή έχετε λίγο χρόνο, θέλω πολύ γρήγορα, πάρα πολλά μηνύματα πρέπει να σας πω, πάρα πολλά. Δεν μπορώ να τα ζητάω συγγνώμη από τους ακροατές. Κρατάω ένα που λέει ο φίλος ο Περικλής. Ο Κοντογιώργης θα έπρεπε να διδάσκεται στην εκπαίδευση. Πέστε του μπράβο από πάρα πολλούς Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδας. Δυστυχώς έχουμε εμείς ο λαός, το καταλαβαίνουμε λίγο, μεθοδεύσεις εκχώρησης. Μόνο με την αλήθεια μπορούμε να πορευτούμε. Και το ερώτημα πολλών εδώ, βλέπω κύριε Κοντογιώργη, είναι: άρα μπορεί να είναι μία κρίση, με πολλά εισαγωγικά, στημένη από κάποιους για να κάτσουμε σε ένα τραπέζι επί των δικών μας? Μην δαιμονοποιούμε τον ξένο παράγοντα. Είναι το άλοθη της κομματοκρατίας. Τα ελληνικά προβλήματα είναι εσωτερικά προβλήματα τα οποία εποφελούνται οι δυνάμεις, ο εξωτερικός παράγοντας. Δεν είναι αυτός που τα δημιουργεί. Εμείς τρώνουμε το τραπέζι για να τον καλέσουμε συνδετημόνα στα δικά μας προβλήματα και να μοιράσουμε, για να αντλήσουν οι αυθέντες της κομματοκρατίας το όφελος της νομιμοποίησης του στην εξουσία. Έχω πει, κύριε Σαχίνη, πολλές φορές ότι η Ελλάδα χρειάζεται ηγέτη, όχι σούργελα τύπου Τσίπρα που ανδρώθηκε μέσα στην πιο
απεχθή πλευρά της κομματοκρατίας που είναι η παρατάξη των πανεπιστημίων, όχι μικρούς ηγέτες, διαχειριστές όπως η άλλη πλευρά που μας κυβερνάει, αλλά χρειάζεται ηγέτες που θα έχουν όραμα και θα πάνε μπροστά τη χώρα, θα τη μεταφέρουν στο μέλλον. Το πολιτικό σύστημα εναποθέτει τις τύχες της χώρας στο μονάρχη. Όταν δεν έχουμε μονάρχες, όταν το πολιτικό σύστημα δεν καλεί ανθρώπους οι οποίοι θα παίξουν αυτό το ρόλο, τότε η τύχη της χώρας θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι αφέθηκε στην τύχη της από εμάς. Λέω Σάκης, καλή διαπίστωση του κύριου Κοντογιώργη να αναζητούμε τις αιτίες στο εσωτερικό, όμως λέει κύριε Κοντογιώργη, εδώ γίνεται συζήτηση για να πάρει η Τουρκία τώρα Eurofighter. Τα Eurofighter χρηματοδοτούνται από όλους τους προϋπολογισμούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τους Έλληνες. Αν είναι το εμβληματικό αεροσκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δίνουν σε χώρα που δυνητικά μπορεί να επιτευχθεί στην Ελλάδα. Η απάντηση είναι σαφής. Μέχρι τη δεκαετία του 80, οι συσχετισμοί δύναμης ήταν συντριπτικά υπέρ της Ελλάδας. Διότι η Ελλάδα είχε μια ισχυρή οικονομία και μπορούσε να υποστηρίξει με την οικονομία της αυτή και την άμυνά της και όλα. Δεν την απασχολούσε από πού θα αγόραζε η Τουρκία όπλα. Οι διακρατικές σχέσεις πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι σχέσεις δύναμης και συμφερόντων. Δεν είναι σχέσεις αλληλεγγύης εάν δεν συντρέχουν σχέσεις συμφερόντων κοινών. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να συγκλίνουμε τα συμφέροντά μας, διότι είναι συμβατά με τα συμφέροντα των δυνάμεων, και να διαμορφώσουμε εκεί τις συμμαχίες μας. Στο τελευταίο έργο μου, η Δημοκρατία και ο Πόλεμος του Θουκυδίδη, που εκδόθηκε προμηνώς, θα δει κανείς πώς διαμορφώνονται σήμερα και πάντοτε οι διακρατικές σχέσεις. Δεν είναι σχέσεις ηθικής ιδεοντολογίας. Είναι σχέσεις δύναμης. Όταν λοιπόν είμαστε ισχυροί και έχουμε στρατηγική και γνωρίζουμε πώς θα διαμορφώνουμε τις εξωτερικές συμμαχίες, εκεί θα πάμε. Όταν οδηγούμε τη χώρα στη λαιλασία εσωτερικά, όπως έγινε στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, την εκχωρούμε στους ξένους για να μας φέρουν μνημόνια εξάρτησης και νομής, της συνομής της χώρας, του πλούτου και όχι μόνο, σημαίνει ότι εμείς στρώσαμε το τραπέζι στους ξένους. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν είναι το πρόβλημα. Ας το χαστούμε για το τι κάνουμε μέσα και μετά να σκεφτούμε τι γίνεται από εκεί που θα αναμέναμε διαφορετικά. Βλέπουμε την Ισπανία να ενισχύει την Τουρκία διότι θέλει να ενισχύσει την οικονομία της. Εμείς τι κάνουμε, θα παρακαλέσουμε την Ισπανία ή θα δημιουργήσουμε τους όρους να έχουμε ικανή αποτρεπτική δύναμη, κυρίως αποτρεπτική βούληση, γιατί μπορεί να έχει κανείς την οπλική δυνατότητα όπως... Αλλά να μην έχει τη βούληση. Έχετε δίκιο. Θέλω να κλείσουμε, γιατί θα βγείτε εκτός χρόνου και ξέρω ότι έχετε επίγουσα συνάντηση, με το εξής. Μέσα σε αυτό το κλίμα πέφτουν οι προειδοποιητικές από όλους για προεκλογικό κλίμα. Και λέει εδώ ένας φίλος, ρώτα σε αυτό το κλίμα, εδώ ο κόσμος καίγεται από την ακρίβεια. Δεν μπορεί να κινηθεί, να ζήσει, να αναπνεύσει από τα εθνικά και συζητάνε όλοι τους για εκλογές. Θέλω να το ρωτήσεις, λέει, τη γνώμη του για την αποχή του λαού από τις εκλογές, όπως είδαμε στη Γαλλία, αλλά και στην πατρίδα μας. Θα εξυπηρετήσει ή η αποχή θα εξυπηρετήσει άλλους που στο όνομα της εκλεγμένης μοναρχίας που λέει ο κύριος Κοντογιώργης θα κάνουν ό,τι θέλουν. Η πρότασή μου είναι να μην μπαίνουν στα διλήμματα της μικρής εικόνας. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι το πολιτικό της σύστημα, που είναι αναντίστοιχο και ξένο σώμα προς την κοινωνία και τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι σαφές. Εάν αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε η σαφής αντίσταση της κοινωνίας, ο φόβος της δηλαδή ότι θα λιντσαριστούν εκλογικά, αλλά και όχι μόνο, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα είχαμε μία πρέσπα, αλλά πολλές πρέσπες. Θα τα είχαν εκχωρήσει όλα, διότι αν παρακολουθήσετε τον πολιτικό λόγο των περισσότερων που ανήκουν σε αυτή την πολιτική τάξη που καλεί το σύστημα, θα διαπιστώσετε ότι
διατείνονται χωρίς εδώ ότι υπηρετούν τον εθνικισμό των άλλων για να καταστήλουν τον ελληνικό εθνικισμό. Ουσιαστικά δηλαδή υπηρετούν ξένα συμφέροντα. Ανάγουν τον ιδεολογικό ή ιδιωτελή πατριωτισμό τους σε πρώτο πλάνο και εκεί υποτάσσουν, το ξέρουμε και από την ιστορία μας, το εθνικό συμφέρον. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα στη χώρα. Η αναντιστοιχία, η απόλυτη απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα και στην κοινωνία, στην κοινωνική βούληση. Δεν συναντιόνται πουθενά η πολιτική τάξη με την κοινωνική βούληση, με την κοινωνική συλλογικότητα. Κάποτε πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό που είναι το ιδίωμα του ελληνικού πολιτισμού, η δημοκρατία. Και όχι να αποκαλούμε την εκλόγιμη μοναρχία και μάλιστα στην εκφυλισμένη εκδοχή που έχουμε στην Ελλάδα ως δημοκρατία για να επαναποβόμαστε και να κοιμόμαστε ήσυχοι το βράδυ ότι δεν είμαστε ολιγάρχες της ισχύς της μορφής. Γιώργος Κοντογιώργης, θέλω να τον ευχαριστήσω. Λυπάμαι που δεν τον έχουμε. Έχει υποσχεθεί θα τον έχουμε από εβδομάδα πολύ περισσότερο. Όπως το θέλετε. Δύο ώρες. Θα έχουμε τον κύριο Κοντογιώργη μέχρι τελικής πτώσεως. Αλλά έχει ανηλυμένη υποχρέωση. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντογιώργη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.